Οι εικόνες από την αποκόλληση μεγάλου κομματιού σοβά σε ψυχιατρική δομή στα Χανιά και τον τραυματισμό του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων Ψυχικής Υγείας Χανίων Αντώνη Καζούλη σε αυτήν σοκάρουν. Το ατύχημα θα μπορούσε να έχει πολύ πιο σοβαρές επιπτώσεις, με δεδομένο πως την ώρα που έπεσε ο σοβά στο δωμάτιο του οικοτροφείου αποσυλλοποίησης, ο εργαζόμενος βρισκόταν κοντά σε ψυχικά πάσχοντα. Το απόγευμα χτες πήγαμε να κατεβάσουμε τους ασθενείς, να τους κατεβάσουμε στο σαλόνι. Έφυγε έναν ασθενή που ήταν κατάκητο στο κρεβάτι, ακούστηκε ένας θόρυβος και ξεκόλλησε μία τάπα μεγάλη του σοβά και όλοι έπεσα πάνω στην πλάτη, στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να με χτυπήσει και στο μέτωπο και να κάνω κάποια ράματα. Το συμβάν αντιλήφθηκε συνάδελφος του κ. Καζούλη, ο οποίος και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Διαπιστώθηκε είδημα στο κεφάλι και έγιναν ράματα στον τραυματία. Με πήγε συνάδελφος στο νοσοκομείο και αφήσαμε μόνο του τον συνάδελφο πίσω. Ήρθε άλλος συνάδελφος και έχουμε και πρόβλημα έλλειψης προσωπικού, σοβαρή. Με πήγαν στο νοσοκομείο, μου δώσαν τις πρώτες βοήθειες. Καλά πήγαμε το βράδυ. Μια ελαφριά διάσηση την έχω, από ό,τι μου είπε η σύζυγός μου το βράδυ. Είχα ζαλάδες, δεν τις θυμάμαι το πρωί. Θα δούμε τώρα περαιτέρω. Το περιστατικό έρχεται ένα μήνα μετά την συγκέντρωση διαμαρτυρίας που είχαν πραγματοποιήσει για τα ζητήματα που τους απασχολούν οι εργαζόμενοι ψυχικής υγείας στα Χανιά. Μάλιστα, είχαν καταθέσει και στον εισαγγελέα Χανίων μέσω του δικηγόρου τους, Μανώλη Παπαδομανολάκη, μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για τις σοβαρές ελλείψεις στο προσωπικό, ενώ αναφέρθηκαν και στην κατάσταση στους ξενώνες φιλοξενίας ψυχικά πασχόντων. Είχαμε ενημερώσει τον εισαγγελέα, είχαμε καταγγείλει τι θα γινότανε. Φαινότανε. Τα κτίρια είναι πολλόχρονα. Ο εισαγγελέας πριν ένα μήνα καταθέσαμε και οι προϊστάμενοι και ο Σύλλογος Εργαζομένων μηνυτήρια αναφορά. Τώρα να βγει ο εισαγγελέας και να μας πει τι έκανε. Το Υπουργείο δεν κάνει τίποτα. Μας έχει παραπετάξει τελείως και έχουμε σε παλιά κτίρια, τα οποία έχουν μεγαλώσει και τα κτίρια και οι ασθενείς, και δεν υπάρχουν άλλα κτίρια ώστε να στεγαστούν αυτοί οι ασθενείς. Για το όλο θέμα είναι ενήμερες οι αρμόδιες αρχές. Και οι προϊστάμενοι και οι διοίκησες πήγαν απευθείας, έγινε αυτοψία στο κτίριο και σήμερα είναι εκεί από ό,τι έμαθα από τους συναδέλφους. Η διοίκηση ατομικά της έκανε αυτό που μπορεί να κάνει. Το θέμα είναι ότι η χρηματοδότηση είναι λυπής. Τώρα έχουν πάει η τεχνική, έχει πάει και η τεχνική υπηρεσία, προσπαθεί να διορθώσει ό,τι μπορεί. Και από ό,τι έμαθα, ο υφυπουργός είπε ότι να αλλάξουμε δομή, να φύγουμε από εκεί και αν δεν υπάρχουν κτίρια εντός πόλης, να βγούμε εκτός πόλης. Από Κόρονα, Καστέλη, οπουδήποτε. Ναι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και το προσωπικό θα αναγκαστεί να μετακινηθεί και αυτό. Ναι.